Γεια σας παιδιά, Dragon, είμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε πάλι Pro Evolution Soccer Football 2023 Dream Team. Ναι, ξέρω, μπορείς να βάλεις και πάει Konami εκεί και θα είσαι πάρα πολύ cool στο καλύτερο όνομα στην ιστορία των παιχνιδιών, αλλά εντάξει. Πήραμε από εδώ τα 10K και πάμε λίγο πριν τους φορτώσει να πάμε contract και να δούμε τη νέα Players of the Week που πρέπει να έχει βγει. Manchester United, αλλά πάμε Players of the Week και... τον ήπια. Πώς γίνεται ο Mbappé να έπαιξε ακραία, να υπάρχουν τόσοι πολλοί παίκτες που έπαιξαν ακραία και να είναι αυτή η Team of the Week? Μαλάκα, τι βλέπω. Ο Lewandowski έβαλε hat-trick από όσο ξέρω. Όμως το βολεκτές. Ναι, αυτή δεν είχε βγει ακόμα όταν ο Lewandowski έβαλε το hat-trick. Τσουαμένη. Δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος. Είναι μέτριος αμυντικά. Καλή η πάσα του. Μέτριος στις τρίπλες. Το physical είναι κάπως καλό. Ναι, τι υποτίθεται πως είναι αυτό τώρα. Υποτίθεται πως αυτό είναι καλή κάρτα. Ο Ντι είναι καλύτερος. Κουντέ right back για κάποιο πούστη λόγο. Το defending του είναι μέτριο για endgame defending. Το speed είναι κακό για right back. Το physical είναι καλό. Και η πάσα είναι μέτρια. All around μέτρια κάρτα. Δεν ξέρω πως περιμένω πολλά από... αλλά τι γίνεται τέλειο. Τι. Τέλειο speed. Ok physical. Καλό dribbling. Πολύ μέτριο passing. Ok shooting. Αυτή η κάρτα είναι καλή, μπορείς να πεις. Αλλά και πάλι όχι αυτό που θες. Ο Chilwell. Άστο, όταν είσαι left back με αυτά τα defending stats, άστο. Αυτός ποιος είναι? Ποιος το μπούτσο είναι αυτός? Κιμίτζα. Αυτός δεν περιμένει το σύνολο στο FIFA. Αλλά και πάλι, τι είναι αυτό ρε μαλάκα, τι defending stats είναι αυτά για CB τώρα? Μαλάκα, χτες ήταν ακραία μάτς και προχτές. Και μου βάζεις αυτά, δεν μπορώ να βάλω από Champions League, δηλαδή τι στο μπούτσο. Ο Λούκα Τόν είναι αυτός. Στο μπούτσο είναι αυτό ρε μαλάκα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, τι είναι αυτό, ok το finishing, αλλά τίποτα άλλο. Ο Νούνιες καλύτερος είναι που έχω. Ζωάο Μάριο. Καλό dribbling, καλό passing, τίποτα άλλο. Περέιρα. Αυτό δεν παίζει την έζη κάτι. Full μέτριος. Rashford. Μόνο ταχύτητα. Τι. Bergwijn. Μόνο ταχύτητα. Και λίγο dribbling. Και ο Τζο Χαρτ. Wow. Wow. Όλοι είναι άθλοι. Καλύτερα να ταξόδευα χτες για να πάρω τον Χάλαντ ίσως. Εντάξει, ξέρω πως άμα πάρω τους αμένι, ναι, θα είναι OB κάρτες επειδή είναι τέτοιες κάρτες, αλλά Ραφαέλ Λεάο μάλλον θα είναι πολύ καλός, αλλά δεν το χρειάζομαι, δεν τον πάρω να το βάλω striker, μαλάκα. Βασικά δεν κάνει κακή ιδέα εδώ που τα λέμε, αλλά δεν θα μου βγάλει το Ραφαέλ Λεάο. Ο Κουντέ χρειάζομαι right back, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο καλός. Ο Chilwell είναι εντελώς άθλιος για left back, εντελώς άθλιος. Το defending δεν γίνεται να είναι τόσο χαμηλό. Αυτός είναι τελείως άθλιος. Ο Λούκα Τόν είναι κάπως μέτριος, ο Αμόρ κάπως μέτριος, ο Rashford κάπως μέτριος επειδή τρέχει. Και αυτοί οι τρεις από όσο ξέρω είναι τελείως κακοί. Ο Τσουαμένι είναι full μέτριος επίσης. Είναι απογοητευτικό. Και μετά έχουμε εδώ Manchester United. Έχουν παίκτες από όλη την Premier League. Έχουν και αυτόν τον 70 από τη Leeds. Ναι. Που είναι πάρα πολύ κακό. Αυτοί έχουν levels όμως. Ω, παίζει να έχουν boosted levels ή όχι. Μαλακίες λέω. Ναι, έχει πιθανότητα να βγάλει, ξέρω, κάποιος εδώ που είναι όντως κάπως καλή. Και μετά έχει και αυτά εδώ τα ακραία πραγματάκια. 44 level, ένας Robinson, ο οποίος δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Είναι
κακός, αλλά με 44 level γίνεται καλός. Ο Γιώργιν Striker, αυτός γίνεται πάρα πολύ καλός με 37 level. Και ο Ashley Cole, δεν είναι ο Ashley Cole, ποιος το μπούτσο είναι αυτός. Γιατί είπα Ashley Cole, δεν ξέρω. Μόλις είδα Cole, αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Αυτός γίνεται μέτριος. Γενικά τραγικά πράγματα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μπορείς να έχουν βγάλει κάτι τελώς ακραίο. Γι' αυτό τι είναι ακόμα σε Villa Triana. Έλεσε Ρακονάμι τώρα. Δεν ανοίγω κάτι. Δεν ξέρω. Αν εσείς τα βλέπετε πως αυτό αξίζει, δεν ξέρω. Καλύτερα να ανοίξω δύο την επόμενη εβδομάδα. Αλλά ναι. Τελείως μαλακίες. Logging Bones έχουμε 3.72. Είμαστε πολύ κοντά. Για να πάρουμε τον Oblak που θέλω να πάρω. Και για να δούμε τι event υπάρχει. Τώρα αυτό μου την έσπασε πάρα πολύ ρε φίλε. Είναι κακό ότι δεν έχει leaks το eFootball. Γιατί αλλιώς θα ήξερα να μην κάνω τίποτα. Αλλά τώρα πρέπει να περιμένω άλλη μια εβδομάδα ρε μαλάκα για να ανοίξω κάτι. Chance deal. Θα πάρουμε από εδώ έναν δωρεάν. Που είναι καλό. Από εδώ παίρνεις 3 star nominating contract που είναι τελείως άθλιο. Και από εδώ παίρνεις άλλα 50. Ναι. Νομίζω παίρνω άλλα 20 από το login bonus. Οπότε μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 2 και θα έχουμε και 1 από και αυτή τη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πάμε σε μάτς. Γιατί τα έχω ψηλοπαίξει. Η ομάδα νομίζω έτσι είναι, δεν ξέρω γιατί είναι ο Νούνιες εκεί μπροστά όμως. Ο Φουρχάση μ' αρέσει, παρότι είναι κακός, έχει τα passing stats που χρειάζονται και ναι. Πάμε σε μάτς, τελείως τραγικό. Τελικά άκυρος ο αγώνας, επειδή δεν έχω ίντερνετ. Αλλά και επειδή δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να παίξω τα μάτς, έτσι όπως είναι το ίντερνετ απλά θα χάσω τελείως. Αυτό που ήθελα ήταν AI, δεν θέλω να δείξω AI. Οπότε θα το αφήσω λίγο αργότερα να παίξω τα μάτς, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ καθόλου. Το ίντερνετ δεν είναι, παραλίγο να χάσω μάτς offline. Τόσο κακό είναι το ίντερνετ, δεν είχα αρκετό ίντερνετ για να κάνει upload το result. Πήρα 10 λεπτά, περίμενα. Τέλος πάντων. Πάμε να το ανοίξουμε για να δούμε τι βγάζεις από το νέο Team of the Week. Έχουμε εδώ το Free Chance Deal. Και ας ελπίσουμε να βγάλουμε τον Leao. Θα βγάλουμε κάτι ακραίο. Please. Υπήρχαν τόσο καλά πράγματα που μπορείς να βγάλεις. Και έχεις και deal με την Barcelona ρε φίλε. Και δεν έβαλες τον Leva. Είναι τραγικό. Ιταλία. Leao, please. Leao. Αυτός είναι ο Leao. Μαλάκι είναι ακραίο. Το πιστεύω. Δεν έβγαλα όντως. Να πω την αλήθεια, δεν ήθελα τόσο να το βγάλω. Απλά το έλεγα επειδή συνήθως όταν θες να βγάλεις κάτι το βγάζεις. Και το έλεγα σε φάση βγάλουμε το Λεάνο, μου βγάλει κάτι άλλο να το δοκιμάσω. Αλλά αυτό είναι τέλειο. Είναι πραγματικά τέλειο. Ελπίζω να μπορεί να μπει striker. Αλλά δεν μπορεί να μπει striker, είναι πάρα πολύ κακό. Αλλά άμα μπορεί είναι πολύ καλό. Ο Leao, από ό,τι είχα δει, είναι από τις καλύτερες κάρτες στη θέση του. Το θέμα με System of the Week είναι ότι παρότι είναι έτοιμες καλές, δεν μπορείς να τις μαξάρεις. Και δεν μπορείς να ανεβάσεις από 90 το Team Playstyle. Για να δούμε, 96 CF. Τι άλλο θες. Είπαμε, μ' αρέσει ο Φουρουχάση, βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα από τότε που ήρθε. Αλλά 96 CF, είσαι καλά, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είχα κάνει μαλακιά όταν πήρα τον Neymar. Γιατί πραγματικά τώρα που το σκέφτομαι, δεν έπρεπε να είχα πάρει τον Neymar. Δεν έπρεπε καθόλου να τον είχα πάρει τον Neymar. Ήτανε πεταμένα λεφτά, με όλη την έτσι λέξη πεταμένα. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν να δώσω 4.50, παίζει να έκανε κι αυτό. Θα μπορούσα να είχα πάρει τον Oblak, να είχα πάρει τόσα άλλα πράγματα. Δεν είναι καν τόσο ακραία κάρτα. Δηλαδή, ναι, τα stats του μοιάζουν ακραία, αλλά in-game δεν παίζει τόσο ακραία όσο θα τον ήθελα. Κυρίως επειδή εγώ δεν ξέρω να κάνω dribbling. Αλλά ο Harrison παίζει αρκετά καλύτερα. Αν μάθω τα dribbles, ναι, μάλλον θα μου φαίνεται ακραίος. Ο Harrison δεν ξέρω τι έχει στο offensive awareness, θέλω να δω. Αλλά είναι πάντα εκεί που πρέπει.
Δεν έχει καλό finishing, που είναι το μόνο του πρόβλημα, αλλά όλα τα άλλα. Αλλά και έχει 79 offensive awareness, ότι πας, δεν έχει περάσει μία ευκαιρία στην οποία να μείνει εκεί που πρέπει. Γι' αυτό στα άλλα βίντεο, μα κοιτάξτε, ο Χάρισον τις χάνει όλες τις ευκαιρίες που βάζω, επειδή κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες ανά αγώνα. Όμως είναι πάντα εκεί για να τις κάνει. Δηλαδή, άμα δεν ήταν ο Χάρισον, μάλλον δεν θα τις έκανα καν. Γι' αυτό δεν θέλω να το βγάλω από την ομάδα. Ο Βιτζντάλ έχει μόνο pace, κυριολεκτικά. Μάλλον θα βάλω όντως τον Τσιμίκα στη θέση του, γιατί είναι max level αυτό τώρα. Και ο Τσιμίκα, παρότι θα είναι μάλλον χειρότερο, είναι ο Τσιμίκα, ρε φίλε τουλάχιστον. Βλέπει έναν παίκτη που θες, δεν θέλω να πάω να βλέπω τώρα τον άλλο μαλάκα. Ο Ράφαελ Λεάο, φυσικά, εντελώς ακραία κάρτα. Και release είναι 42k. Αυτό λέει πολλά. Ναι, μάρθω να δω πόσο είναι στο release. Κάνα κατοστάρι πρέπει να είναι, ρε μαλάκα. Μόνο 58. Ο Neymar max level. Τελείως τραγικό. Ακριβώς δεν είναι. Είναι 2.50, ξέρω εγώ, και λέω μαλακίες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τώρα μπορώ να δώσω Φουρουχάση, Ροντρίγκες και ό,τι άλλο δεν χρησιμοποιώ, Βιτσινάλντουμ, Τομόρι, όλους αυτούς μπορώ να τους δώσω, επειδή δεν κάνω και αλλαγές. Μόνο να κρατήσω τον Ισάκ, τον βάζω λίγο αλλαγή. Ή τον Νούνιες. Μάλλον τον Νούνιες, επειδή ο Νούνιες είναι της Λίβερπουλ, τον κρατήσω έτσι για το γαμότο. Μπορώ να τους δώσω όλους αυτούς που είναι στον πάγκο και μάλλον έτσι θα πάρω τον Όμπλακ. Και όντως σκέφτομαι να το κάνω, αλλά τους κρατάω για λίγο. Πείτε μου εσείς τι πιστεύετε. Και άμα πάω λίγο να κοιτάξω εδώ στο contract, ουσιαστικά χρειάζομαι 4.50. Το μεταξύ έχει και τον Neymar εκεί πέρα όταν κοιτάς να ψάξεις. Χρειάζομαι 4.50 εδώ για τον Όμπλακ νάτος. Και μετά, τι άλλο είναι. Ναι, νάτος, 14k, οπότε πάμε στα 4.64. Okay. Άμα δω τα stats, όντως την ταχύτητα τον έχει άνετα να το φτάσει. Defense δεν ξέρω αν θα τον περάσει, μάλλον όχι. Το passing θα τον περάσει σίγουρα, έχει ακραίο. Αλλά ναι, γενικά είναι πολύ καλή κάρτα, δεν ξέρω, μ' άρεσε. Και μετά χρειάζομαι και τους άλλους δύο. Θα την μπάλα 180. Νόμιζα ότι ήταν πολύ λιγότερο, να πω την αλήθεια, και 120. Άρα και άλλα 300 για αυτούς τους δύο. Που η αλήθεια είναι ότι λογικά τώρα δεν τους χρειάζομαι. Ήως να πάρω μόνο τον Τιμπάλα, γιατί τον Griezmann έχει καλύτερο finishing. Και okay, μάλλον finishing έχει καλύτερο. Βασικά δεν έχει κάνει τίποτα καλύτερα. Okay. Speed ίσως. Γιατί έχει τόσο χαμηλό speed ο Τιμπάλα. Ναι, ο Τιμπάλα φαίνεται καλύτερο version του Griezmann απλά. Οπότε μάλλον θα πάρω απλά τον Τιμπάλα για να τον έχω στην επίθεση επειδή τον πάω. Τίποτα παραπάνω. Αλλά με τον Λέο πιστεύω έχω κλείσει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το πιο σημαντικό τώρα στην ομάδα φυσικά είναι η άμυνα, επειδή η επίθεση θα πάει αρκετά καλά. Και πιστεύω ότι έχω τον Όμπλακ τα άλλα είναι καλά. Τέλος πάντων, έχω μιλήσει πάρα πολύ. Το βίντεο έχει πάει ήδη 10 λεπτό. Αλλά δεν μπορώ να παίξω μάτς. Οπότε θα δω τι θα γίνει. Μάλλον θα πάω να παίξω καμία μαλακιούλα μάτς, αυτό το 3-star contract. Χωρίς λόγο, δεν υπάρχει καν κάτι. Και μάλλον αυτό που θα δείτε τώρα είναι εγώ να παίζω μάτς. Άμα δεν μπορώ, θα δείτε outro. Ή απλά γάματο, θα πάω εδώ πέρα και ας με πετάξει. Και μάλλον εδώ πέρα είναι που τελειώνουμε. Πάλι κερδίζω. Ναι, γι' αυτό δεν παίζω, ρε φίλε. Πραγματικά παίζω ωραία. Ο Λεάο είναι ωραίος. Όλα είναι ωραία. Δες τι γίνεται τώρα. Όχι, αηδίας, αηδίας. Δεν. Θα πω θα γαμηθείς, ρε φίλε. Πραγματικά, άμα δεν μου δώσεις το μάτσο. Δεν χρειάζομαι καν αυτό το reward που δίνει, ρε φίλε. Απλά είναι σφαστικό. Παίζω match, άσε με να κερδίσω, ρε φίλε. Άσε με να κερδίσω. Άμα είναι να χάνω, να το καταλάβω. Δες εδώ τώρα. Αυτό σημαίνει πως έχασε το match. Γι' αυτό δεν έχουμε gameplay, γαμό. Το αφήνω άμα φτιάξει gameplay. Άμα δεν φτιάξει, δεν έχουμε τίποτα.
Και ναι, τελικά δεν έφτιαξε ποτέ το ίντερνετ, οπότε δεν μπορώ να παίξω. Αυτό που κάνω σήμερα είναι Minecraft, που έκανα record ένα βίντεο λίγο, αλλά δεν ξέρω αν θα το ανεβάσω καν, επειδή δεν μπορεί να συνεχίσω, αλλά μάλλον θα προσπαθήσω. Και Pro, στο οποίο κατέβασα πολλά mods και ξεκίνησα career. Είναι τελείως βαρετό, οπότε ούτε αυτό θα γίνει σειρά, επειδή δεν παρατήσω κατευθείαν και ναι, είχα hype για κάτι, δεν έχω ίντερνετ. Πραγματικά, να πάει να γαμηθεί η Κοσμοτέ πλέον, δηλαδή εντάξει. Κατάφερα να δηλώσω βλάβη. What? Βλάβη. Δεν μπορώ να μιλήσω από τη μαλακία. Δεν έχει γίνει όμως τίποτα και τέλος πάντων. Αυτό είναι το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe για περισσότερα. Μην ξεχάσετε να μπείτε στον Discord μου, link είναι κάτω στην περιγραφή και να με κάνετε follow στο Instagram. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά για να μάθετε τι γίνεται με το κανάλι. Όταν θέλω να κάνω μια ανακοίνωση και όλα αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.